μισό κατσίκι, μισό αρνί. Πού και πού κανένας αγοράζει ολόκληρο. Οι αντιδράσεις κτηνοτρόφων και κρεοπολών για τις τιμές του Πασχαλινού Οβελία συνεχίζονται. Οι ενώσεις τους καταγγέλουν πως το Υπουργείο Ανάπτυξης με τις αποφάσεις για το καλάθι του Πάσχα στέλνει τους καταναλωτές απευθείας στα σούπερ μάρκετ. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει ο κ. Γεωργιάδης και να μιλάει για τιμή και να την ορίζει. Και αν έχει τέτοια δυνατότητα να ορίζει τιμές με βάση το κόστος παραγωγής στο δικό μας, το οποίο σήμερα είναι στα 9 ευρώ. Στα σούπερ μάρκετ η τιμή του αρνιού κυμαίνεται από 9,78 ως 10,90 το κιλό και του κατσικιού από 9,90 ως 10,90 ευρώ. Με τους κτηνοτρόφους να υποστηρίζουν ότι οι τιμές πρέπει να κυμαίνονται από 13 ως 15 ευρώ το κιλό. Τους είπα, αφού δεν μπορείτε εσείς να δεσμευτείτε ότι θα κρατήσετε τις τιμές χαμηλά, εγώ θα χρησιμοποιήσω το μηχανισμό που έχω φτιάξει γνωστό ως καλάθι. Το μόνο που μου ζήτησαν ήταν να αναγράφεται υποχρεωτικά η προέλευση του κρέατος. Ο κύριος Υπουργός μας είπε ότι για το ότι έβαλε τα αρνιά και τα κατσίκια στο καλάθι του Πάσχα ευθύνονται οι κρεοπόλιδες και επιχειρηματίες στη Βαρβάκιο, οι οποίοι ήθελαν να εσχροκερδίσουν. Έμποροι και κτηνοτρόφοι καταγγέλουν και τις ελληνοποιήσεις των αμνοερυφείων. Όπως λένε, αρνιά και κατσίκια εισάγονται ζωντανά, σφάζονται στην Ελλάδα και όταν φτάνουν στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ δεν έχουν διακριτή σήμαση προέλευσης. Η κίνηση στα κρεοπολία της αγοράς καπάνη μέχρι τώρα δεν είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Ωστόσο, όπως λένε οι έμποροι, οι τιμές διαμορφώνονται στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Η κίνηση είναι πολύ χαμηλή. Ακόμα δεν ξεκίνησε. Οι τιμές είναι λογικές, στα 11 ευρώ. Το πασχαλινό τραπέζι φέτος είναι σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Καταναλωτών ακριβότερο κατά 12,6%.